Συνεργάτη του Περικλή Παπαναγίου στον πάγκο του Πανελλήνιου, τον κύριο Μιχάλη Καπαγιέννη. Coach, μια σημαντική νίκη, τρίτη διαδοχική νίκη για τον Πανιόνιο. Πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη ενώπιση της συνέχεια? Σίγουρα ήταν ένα πολύ κομβικό παιχνίδι, δεδομένου των γηπαιδικών συνθήκων. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων, μια Σμύρνης που είναι από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδας. Κληθήκαμε να παίξουμε σε ένα γήπεδο που δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες επαγγελματικών κατηγοριών. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά δείξαν πάθος, δείξαν διάθεση και έτσι θα αυτή η σημαντική νίκη που θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Ήδη χτίσαμε ένα σερί, θα προσπαθήσουμε να το διευρύνουμε και θα προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να βελτιώνουμε την απόδοσή μας και να είμαστε μέσα μέχρι το τέλος. Η ομάδα δείχνει ένα βελτιωμένο πρόσωπο στα τελευταία μάτς. Τι είναι αυτό που έχετε αλλάξει, αυτό που δώσατε έμφαση εσείς, ο κόουτς από Παναγής, όλο το team, όταν αναλάβατε τον Πανιόνιο, για να δούμε αυτή τη μεταμόρφωση ουσιαστικά από εδώ και πέρα, στα τελευταία μάτς? Ναι, αυτό που συνήθως είναι αυτό που κάνει διαφορά είναι το κλίμα, η ψυχολογική ανάταση των παιχτών, να πιστέψουν οι παίχτες στις δυνατότητες τους, να πιστέψουν τον εαυτό τους, να πιστέψουν τον συμπαίκτη τους και γενικότερα να πιστέψουν στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που έχουμε αλλάξει μέχρι τώρα και πάνω εκεί θέλουμε να χτίσουμε. Και δύο λόγια και για τον κόσμο του Πανιόνιου, που σε ένα ακόμη μάτς ήταν εδώ, έκανε χιλιόμετρα. Σίγουρα είναι τεράστια βοήθεια, ειδικά για τα νέα παιδιά. Βοηθάμε να καταλάβει το τι σημαίνει Πανιόνιος, γιατί είναι καλό ιστορία, ακούγεται, μαθαίνεται, αλλά είναι άλλο να τη ζει. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά ζουν την ιστορία του Πανιόνιου. Βλέπουν σε κάθε έδρα που την αγωνίζονται μέσα να παίζουν στο γήπεδο τους. Και αυτό βέβαια τους δίνει ιδιαίτερη δύναμη για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εμείς.